Και είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε τον αγώνα για τα playoffs μεταξύ Sugar Daddies και Ευκαρπία Rattlers. Στο στάδιο του ΒΑΟ, το κλειστό γυμναστήριο. Αναμένεται να γίνει ένα πολύ δυνατό match και οι δύο ομάδες θα προσπαθήσουν. Βλέπουμε εδώ τους παίκτες στείνονται για τη φωτογράφηση. Οι πεντάδες για τους Ευκαρπία Rattlers: Κώστας Τούπας, Βασίλης Τούπας, Στίκος, Διονύσης. Τίκος Διονύσης, Στούπας Δημήτρης και με το νούμερο 7 είναι Στούπας Δημήτρης και δυσκολευόμαστε λίγο με τα νούμερα, δεν φαίνονται. Η αλήθεια είναι. Ενώ για το Sugar Daddies έχουμε Παπαδόπουλος με το νούμερο 11, με το νούμερο 7 Σίσκος, με το νούμερο 6 Κυριακίδης, νούμερο 3 Τσακυρίδης ή Τσακύρης. Τσακυρίδης μάλλον. Και νούμερο 14 είναι ο Κυρίδης. Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα με τον πίνακα της γραμματείας. Γι' αυτό δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το παιχνίδι. Να επαναλάβουμε και την πεντάδα των Ευκαρπία Rattlers με το νούμερο 17 Στούπας Δημήτρης του Αστέριου και με το νούμερο 7 Στούπας Δημήτρης του Κωνσταντίνου. Το νούμερο 15 είναι ο Στούπας Κωνσταντίνος, το νούμερο 8 είναι ο Στούπας Βασίλης και το νούμερο 23 ο Στίκος Διονύσης. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε και μια full team of Στούπες. Έχουν κάνει τον μπάσκετ οικογενειακή υπόθεση. Και έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Είναι και δουλειά. Οι παίκτες ετοιμάζονται για το τζάμπολ. Πρώτη κατοχή είναι για τους Sugar Daddies. Sugar Daddies τώρα έχει ο Κεσίδης. Ο Κεσίδης στην Πασάρη, στον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος σάνει τον Σίσκο. Ο Σίσκος βρίσκει ξανά τον Κεσίδη. Ο Κεσίδης τη δίνει στο low post. Καλή κίνηση από τον Τσακυρίδη που θα τελειώσει τη φάση. Ο Διονύσης τώρα, ο Στίκος, κατεβάζει την μπάλα. Ψάχνει τον Βασίλη Στούπα που θα κάνει ένα τρίποντο με άμυνα και οι Sugar Daddies βγαίνουν τώρα στον ευνηδιασμό με τον Κυριακίδη. Ο Κυριακίδης δίνει στο Σίσκο, Σίσκο στον Κεσίδη, Κεσίδης δίνει ξανά στο Σίσκο. Στατική όμως η ομάδα του Sugar Daddies. Ένα drive τώρα εδώ. Ο Σίσκος βγαίνει κάπως μόνος του. Out το shoot. Και rebound από τους Rattlers, οι οποίοι θα πάνε τώρα σε set επίθεση με τον Στούπα Δημήτρη που δίνει στον Στούπα Βασίλη που θα τελειώσει με ταμπλό. Ένα ωραίο καλάθι εδώ από τον Στούπα. Ο Κεσίδης μπαίνει μέσα, δίνει στο Σίσκο. Ο Σίσκος είναι μόνος του στην κορυφή. Βγήκε η άμυνα τώρα. Παίρνει ένα screen από τον Κεσίδη. Ένα τρίποντο άστοχο και rebound από τον Στούπα Δημήτρη. Ο Στίκος βρίσκει τον Στούπα στον ευνηδιασμό, ο οποίος ζυγίζει τις επιλογές του. Κάνει μια προσπάθεια να κάνει μια έξυπνη πάσα, αλλά θα κλέψουν οι Sugar Daddies, αλλά μετά θα κάνουν το λάθος
Μπάλα ξανά για τους Ράτλες. Φάουλ εδώ. Την μπάλα τώρα κατεβάζει ο Σίσκος. Σίσκος δίνει στον συμπαίχτη του που θα κάνει ένα σούτ με ταμπλό από την προσωπική. Ήταν αμαρκάριστος. Το σούτ θα καταλήξει μέσα. Ο Στίκος τώρα έχει την μπάλα, την κατεβάζει, θα κάνει το στούπα. Να πούμε λοιπόν για τους Rattlers ότι ο ενορχιστρωτής, ο ελεκτρικός είναι ο Στίκος, αλλά αυτός που είναι ο κινητήριος μοχλός για την ομάδα είναι ο Στούπας Βασίλης. Ένας σκόρερ ολκής. Οι αμυντικοί δυσκολεύονται να τον περιορίσουν και ίσως σε αυτό θα στηριχθούν μάλλον οι Rattlers σήμερα. Θα θέλουν να πάρουν το κάτι παραπάνω από αυτό το παιχνίδι. Ο Κυριακίδης έχει την μπάλα τώρα, ο Σουγκαρντάντης. Την μπάλα καταλήγει πάλι στα χέρια του Σίσκου. Τώρα η μπάλα στο low post. Κυριακίδης στον Κεσίδη. Ο Κεσίδης στο low post ξανά. Ο ψηλός τον Σουγκαρντάντης ψάχνει. Σούτ από τον Κυριακίδη, βιαστικό. Η μπάλα θα του έμενε στα χέρια. Η μπάλα έμεινε στα χέρια του Σουγκαρντάντης παρά την προσπάθεια. Το σούτ του Κυριακίδη ήταν άστοχο. Ο Στίκος τώρα κατεβάζει την μπάλα. Δίνει στο Στούπα. Στούπας φωνάζει για screen το Στούπα Δημήτρη. Στούπας Βασίλης έχει ακόμα την μπάλα. Ψάχνει τις επιλογές του. Στούπας Δημήτρης, ένα σουτ. Rebound ο Βασίλης. Παραλίγο να στείλει την μπάλα μέσα. Δεν τα κατάφερε. Δεν μας έχει συνηθίσει τέτοια πράγματα ο Στούπας Βασίλης. Και Σίδης δίνει την μπάλα στον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος παίρνει το screen. Επιχειρεί ένα σουτ, rebound από το Στίκο. Ο Στίκος δεν θα τρέξει ή θα τρέξει. Ζυγίζει τις επιλογές του, ψάχνει την έξυπνη πάσα. Στούπας Βασίλης. Και τελειώνει το καλάθι, τελειώνει τη φάση με ταμπλό. Πετυχαίνει ένα καλάθι, εδώ πέρα. Κυριακίδης μπαίνει από αριστερά. Λάθος εδώ τον Κυριακίδη. Και οι Rattlers έχουν την ευκαιρία να τελειώσουν τη φάση στον ευνηδιασμό. Αργεί ο Στίκος, δεν δίνει την πάσα. Τρώει, γίνεται το μπλοκ εδώ και τώρα στον ευνηδιασμό η Sugar Daddy. Eurostep, αλλά δεν καταλήγει μέσα. Rebound από τον Σίσκο. Παραλίγο να κλέψει την μπάλα εδώ ο Στούπας Βασίλης, αλλά καταλήγει μπάλα στα χέρια του Κεσίδη. Ο Κεσίδης κάνει μια εκπληκτική τρίπλα κατά τα πόδια και βρίσκει μόνο τον Σίσκο. Ο Σίσκος για τρεις, out την μπάλα. Και πάλι. Κεσίδης, Παπαδόπουλος, δεν πήρε το screen από τον Σακυρίδη, ο Σίσκος πήγε να κάνει ένα turnaround Jay, ένα turnaround straight away, αλλά δεν πρόλαβε. Το 24, πλέον είναι ξανά 24 για τους Rattlers αυτή τη φορά. Τώρα για τους Rattlers κατεβάζει ο Δημήτρης Στούπας. Δίνει την μπάλα στον Πούλιο. Ο Μάκης Πούλιος δίνει στον Στίκος για ένα έξυπνο καλάθι. Τον άφησαν μόνο του. Ήταν σίγουρο ότι θα πάρει αυτή την ευκαιρία και θα την αξιοποιήσει. Κυριακίδης μπαίνει μέχρι μέσα. Βήματα, λέει ο διαιτητής. Ο Στίκος έχει ξανά την μπάλα. Έχει για στήριγμα το αριστερά και τον Πούλιο. Ο Πούλιος ζυγίζει τις επιλογές του. Παίρνει το screen από τον Ο Δημήτρης Στούπας
Πετάει την μπάλα στο ταμπλό. Ασίστ στον εαυτό του ο Δημήτρης Τούπας. Πανέξυπνο καλάθι. Το έχει δουλέψει. Ένα πολύ θεαματικό καλάθι από τον Δημήτρη Στούπα. Και τώρα κλέβουν την μπάλα οι Ράτλαρες με τον Μπούλιο στον ευνηδιασμό. Είναι 5 άτομα. Για να δούμε, θα τελειώσουν τη φάση. Rebound από τον Δημήτρη Στούπα. Χάνει όμως το καλάθι. Έχασαν αυτή την ευκαιρία οι Ράτλαρες. Και τώρα στον ευνηδιασμό η Sugar Daddy. Ο Τσακυρίδης δεν θα έχανε ποτέ αυτό το καλάθι. Ήταν τελείως μόνος του. Δεν πρόλαβαν να γυρίσουν οι Rattlers. Τούπας Κωνσταντίνος τώρα. Έχει την μπάλα. Ζητάει το screen. Δεν το παίρνει. Πηγαίνει από την εξωτερική, από τα δεξιά. Και δίνει στο Δημήτρη. Πάσα στο Στίκο. Ο Στίκος θα επιχειρήσει ένα τρίποντο. Άστοχο. Rebound από τον Κεσίδη που βλέπει τον Τζακυρίδη στον ευνηδιασμό. Ο οποίος θα επιχειρήσει ένα πολύ υπεραισιόδοξο σουτ. Ο Σίκος παίρνει την μπάλα, δεν μπορεί να τελειώσει. Και ο Σίκος τώρα θα τρέξει, θα προσπαθήσει να τρέξει μάλλον την ομάδα του, δεν τα κατάφερε. Οι Rattlers προλάβαν και γύρισαν. Ο Σίκος τώρα έχει την μπάλα. Ένα σουτ με άμυνα, άστοχο, την μπάλα ξανά για τους Rattlers. Αλλαγές. Και τελικά και time out εδώ. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Επιστρέψαμε από το σύντομο διάλειμμα. Μισό λεπτάκι. Δώδεκα. Μπάλα ο Πούλιος και θα πατήσει για τρεις. Παραλίγο να πετύχει ένα όμορφο καλάθι. Αν και πολύ βιαστική επίθεση, ήταν καλό το σουτ. Τώρα στον ευνηδιασμό οι Rattlers. Ο Στίκος είναι μόνος του και βλέπει τις επιλογές του. Ο Πούλιος δίνει στο Στίκο, Στίκος στο Σιαμάτρα. Σιαμάτρας κοίταξε το καλάθι αλλά δεν προχώρησε προς τα εκεί. Πούλιος πατάει παραλίγο και ξαναπαίρνει το rebound. Block από τον Κεσίδη, αλλά η μπάλα θα παραμείνει στην κατοχή των Rattlers. Δέκα δευτερόλεπτα έχουν οι Rattlers. Απίστευτη προσπάθεια από τον Πούλιο. Την πέταξε στην πλάτη του αμυντικού ενώ δεν κοιτούσε και πήγε να τελειώσει τη φάση, αλλά δεν τα κατάφερε. Πραγματικά πανέξυπνο αυτό που έκανε ο παίκτης των Rattlers. Ο Κεσίδης ψάχνει τον Τζακυρίδη. Την κλέβει όμως ο Σκαμάτρας. Και τώρα οι Rattlers έχουν την ευκαιρία στον ευνηδιασμό. Στούπας περνάει τρεις παίκτες. Δεν μπαίνει μπάλα στο καλάθι. Γυρίζει τώρα να μαρκάρει. Κυριακίδης στο coast to coast τελειώνει τη φάση για να κάνει το σκορ 8-8. Οι Rattlers τώρα με τον Πούλιο. Στούπας. Πούλιος. Ο Πούλιος ζητάει ένα screen. Πατάει για τρεις. Δεν θα το κάνει ούτε αυτή τη φορά. Και τώρα στον ευνηδιασμό με τον Τζακυρίδη. Η Sugar Daddy, όμως ο Τσακυρίδης εκτός από το καλάθι θα κερδίσει και ένα φάουλ. Τελικά η απόφαση των διαιτητών αλλάζει. Η απόφαση των διαιτητών άλλαξε, είναι υπέρ των Rattlers τελικά. Το καλάθι δεν θα μετρήσει λόγω επιθετικού φάουλ.
Τώρα έχουν την ευκαιρία οι Rattlers να περάσουν ξανά μπροστά στο σκορ. 1,5 λεπτά απομένει στην πρώτη περίοδο. Πούλιος δίνει την μπάσα no look στο Στούπα. Ο Στούπας για 3. Ούτε τώρα. Και η Sugar Daddy πάλι με τον Κεσίδη. Κεσίδης βρίσκει το συμπαίκτη του, τον Τζουμάνι. Ο Τζουμάνης έδωσε στο Στεργίου. Στεργίου βρήκε τον Κυριακίδη. Ο Κυριακίδης δίνει στο Τζουμάνι ένα σπάσιμο, αλλά κατέληξε airball το λέει, α, το Τζουμάνι. Μπάλα τώρα για τους Rattlers με το Στούπα. Ο Στούπας ζητάει ένα δεξί screen από το Σιαμάτρα και δίνει τελικά την μπάλα στον Πούλιο. Στο low post τώρα ο Σιαμάτρας, ξανά στον Πούλιο. Ο Πούλιος απελευθερώθηκε, κάνει ένα σούτ για 2 πόντους, το οποίο δεν κατέληξε όμως μέσα. Και τώρα στον εμφυδιασμό με τον Κεσίδη, οι Sugar Daddies προλαβαίνουν να κόψουν οι Rattlers. Έξυπνο φάουλ από τους Rattlers εδώ. Δεν θα διακινδύνευαν ποτέ να φάνε τέτοιο λάθο. Την μπάλα από το πλάι έγινε η επαναφορά από τον Κυριακίδη. Στον Κυριακίδη λάθος, από τον Κεσίδη. Τζουμάνης για 3. Άστοχος. Rebound όμως ο Τσακυρίδης, που θα βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά για τους Sugar Daddies και θα δώσει το προβάδισμα για πρώτη φορά στην ομάδα του. Τώρα την μπάλα έχει στο Παζημίτρης με ένα floater. Ένα δεύτερο floater. Δεν τα καταφέρνει ούτε αυτή τη φορά. Σιαμάτρα στο rebound. Κάνει ένα δύσκολο shoot. Δεν θα καταλήξει μέσα. 8-10 το σκορ στο τέλος της πρώτης περίοδου. Οι Sugar Daddies προηγούνται με 2 πόντους. Πάμε για ένα σύντομο διάλειμμα. Στούπας Κωνσταντίνος στην επαναφορά για την έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου και θα δώσει στον Δημήτρη Στούπα, ο οποίος είναι μόνος του στην κορυφή. Σκέφτεται να σουτάρει, αλλά τελικά τη δίνει στον Πούλιο. Είναι ξανά μόνος του. Περνάει τον Κυριακίδη, μπαίνει μέχρι μέσα με τα μπλό, δεν καταφέρει να τελειώσει. Και τώρα ο Κεσίδης στον Κυριακίδη, Κυριακίδη στον ευνηδιασμό. Κάνει ένα φρυνό λάθος. Δεν αξιοποιεί την ευκαιρία που τη δόθηκε και το σκορ θα παραμείνει 8-10. Στούπας κατεβάζει. Έχει για στήριγμα του το Δημήτρη. Ο Δημήτρης μπαίνει από δεξιά. Δίνει στον Πούλιο. Ο Πούλιος το σκέφτηκε, δίστασε και δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση. Και τώρα στον ευνηδιασμό η Sugar Daddies, ούτε αυτή τη φορά. Ξανά η μπάλα για τους Rattlers, που είναι 3-2. Ο Πούλιος ψάχνει τις επιλογές του. Τελικά τελειώνει μόνος του με τα μπλο. 10-10 το σκορ. Καλό καλάθι από τον Πούλιο. Κυριακίδης έκανε την προσποίηση, μπήκε μέχρι μέσα, βρήκε τον Κεσίδη. Κεσίδης στο συμπαίκτη του, σουτ για 3. Είναι ο Στεργίου. Το πρώτο του σουτ στον αγώνα από τους 3, από τη γραμμή των 6.75. Είναι εύστοχο. 10-13 το σκορ. Πούλιος. Το Δημήτρη Στούπα. Πούλιος ξανά. Κωνσταντίνος Στούπας. Δημήτρης Στούπας το σκέφτεται, το κάνει. Άστοχο, Φωτιάδη στο rebound, δίνει στον Πούλιο. Ο Πούλιος βρίσκει μόνο του τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης με τα μπλο, δεν τα καταφέρνει τα δίτη φορά. Rebound, ο Κεσίδης τη βγάζει στον Κυριακίδη. Με μία behind the back, απίστευτη πάσα δίνει στον Τσακυρίδη την ευκαιρία να τελειώσει τη φάση. Και ο Τσακυρίδης βάζει μαζί με τον Κυριακίδη την υποψηφιότητα για μια από τις φάσεις της εβδομάδας, της αγωνιστικής. Απίστευτη η πάσα του Κυριακίδη, μάτια στην πλάτη έχει ο άνθρωπος. Και ο Τσακυρίδης τελείωσε τη φάση και, και τώρα έχει και την ευκαιρία να κάνει το end one. Αστοχή, rebound από τους Rattlers. Ο Στίκος. Φάουλ εδώ από τους Sugar Daddies. Yeah.
Πόδι εδώ. Έκαναν οι Sugar Daddies. Κατοχή για τους Rattlers. Το χρόνος ανανεώθηκε. Ο Δημήτρης θα κάνει την επαναφορά. Διονύσης Τίκος. Έχει την μπάλα στην κορυφή. Ξαναβρίσκει το Δημήτρη. Ξανά Διονύσης Τίκος. Reverse. Πιάνει την μπάλα. Τη δίνει στον Στούπα Κωνσταντίνο που θα πατήσει για τρεις. Αλλά δεν θα τα καταφέρει. Και τελικά η μπάλα μετά από χέρι, από επαφή με τα χέρια των συμπαιχτών του καταλήγει out. Κατοχή είναι για τους Sugar Daddies που τώρα βγαίνουν στην αντεπίδεση με τον Σακυρίδη που δίνει στον Κυριακίδη. Κυριακίδης ζήτησε screen, η μπάλα κατέληξε στον Κεσίδη για 3. Ο Κεσίδης μόνος του θα κάνει το 10-18. Στίκος δίνει στον Κωνσταντίνο Στούπα. Θα κάνει το λάθος. Και τώρα ο Στεργίου ξεκινάει να τρέχει προς τον ευνηδιασμό. Τη δίνει στον Τσακυρίδη. Τσακυρίδη στον Τζουμάνι. Τζουμάνις είναι μόνος του αλλά δεν θα το κάνει. Και Σίδης μπαίνει μέχρι μέσα. Ένα lay-up άστοχο. Παίρνει το rebound, το χάνει. Και τώρα στον ευνηδιασμό η ομάδα των Rattlers με τον Διονύση Στίκο. Δημήτρης Στούπας είχε μόνο του το συμπέιτι του τον Παναγιώτη Φωτιάδη αλλά δεν του έδωσε την μπάλα και τώρα φαίνεται σαν να τραυματίστηκε στη φάση αυτήν. Όλα καλά. False alarm. Time out. Επιστρέφουμε σε λίγο. Τζουμάνης. Κυριακίδης. Δεξί drive. Βρίσκει το Σίσκο. Ο Σίσκος το σκέφτηκε και τελικά δεν το έκανε. Περνάει. Λάθος από το Σίσκο. Την μπάλα στα χέρια του Στίκου. Φάουλ εδώ από τον Κυριακίδη. Προειδοποίηση εδώ για το Στίκο. Τελικά η απόφαση του διαιτητή άλλαξε και είναι αντιαθλητικό. Την πρώτη έχει την ευκαιρία να βάλει τη δεύτερη όμως. Βάζει τη δεύτερη και η μπάλα είναι ξανά για τους Rattlers από το πλάι αυτή τη φορά. Δημήτρης Στούπα στο Στίκο, Στίκο στο Βασίλη Στούπα. Στούπας το σκέφτεται. Δημήτρης Στίκο, Διονύση Στίκο. Όμορφο καλάθι μετά από συνεργασία του Rattlers. 14-18. Κυριακίδης περνάει από αριστερά. Φάουλ από τους Rattlers στον Κυριακίδη. Το νούμερο 17 έκανε το φάουλ. Χαμηλά όμως λέει ο διαιτητής, άρα δεν θα πάει σε βολές. Σίσκος είναι μόνος του και επιχειρεί το τρίποντο. Άστοχος. Και τώρα στον ευνηδιασμό οι Rattlers. Ο Κωνσταντίνος Στούπας βρίσκει τον Βασίλη Στούπα. Βασίλη Στούπας, το turnaround J χάνει, το παίρνει το rebound από τον εαυτό του. Κωνσταντίνος Στούπας το χάνει. Κρίμα εδώ για τους Rattlers. Έχασαν την ευκαιρία να κάνουν το 16-18 και τώρα στον ευνηδιασμό, την αντεπίθεση βασικά, με τον Κυριακίδη, τον Sugar Daddies, το χάνουν. Rebound ο Στίκος που θα τρέξει την ομάδα. Ψάχνει το συμπέκτη του, είναι μόνος του ο Κωνσταντίνος Στούπας, τη δίνει στο Βασίλη Στούπα. Ναι! 16-18. Οι Rattlers επιστρέφουν. Έχουν αρχίσει να χτίζουν σερί οι Rattlers. Για να δούμε που θα πάει. Σίσκος
Άλλο ένα τρίποντο. Άστοχο και αυτό. Και τώρα πάλι στον ευνηδιασμό οι Rattlers. Καλή τρίπλα εδώ από τον Βασίλη Στούπα. Όμως δεν καταφέρει να κρατήσει την κατοχή. Την μπάλα κατέληξε out. Και είναι για τους Sugar Daddies. Αλλαγές τώρα. Δημήτρης Στούπας έξω. Στη θέση του Μάκης Πούλιος. Και ο δεύτερος Δημήτρης Στούπας έξω. Στη θέση του μπαίνει ο Κυπαρίσης Ζαχαριόγλου. Και επαναφορά από τους Sugar Daddies. Έχει την μπάλα ο Τζουμάνης. Τζουμάνης φαίνεται σαν να ζήτησε σκρίνα τον Παπαδόπουλο. Τελικά δεν το πήρε. Ψάχνει το Σίσκο. Ο Σίσκος θα πατήσει. Out και αυτό. Άστοχο, συγγνώμη. Στον ευνηδιασμό τώρα ο Κωνσταντίνος Στούπας. Λάθος. Κλέβουν την μπάλα και με τον Τζουμάνη. Πάνε να κάνουν κάτι καλό. Οι Sugar Daddies. Τελικά θα πάνε σε σετ επίθεση. Στεργίου την έδωσε τον Τζουμάνη. Τζουμάνης για 3. Έξω. Rebound από τον Ζαχαριόγλου. Και τώρα νέα επίθεση για τους Rattlers. Με τον Πούλιο που ψάχνει τον Κωνσταντίνο Στούπα. Πούλιος ξανά. Κωνσταντίνος Στούπας από την πάσα του Πούλιου. Για 3. Ναι. Και θα κάνουν την ανατροπή. 19-18. Περνάνε μπροστά οι Rattlers. 4 λεπτά απομένουν στη δεύτερη περίοδο. Ο Κυριακίδης έχει τώρα την μπάλα. Πάει να αντιμετωπίσει τον προσωπικό του αντίπαλο, τον Μπούλιο. Βγάζει μια no look behind the head. Πάσα που καταλήγει στον Σίσκο που τη δίνει στον Τζουμάνι. Ο Τζουμάνις όμως δεν θα καταφέρει να βάλει αυτό το καλάθι. Θα ολοκληρώσει αυτή την πανέμορφη φάση. Τώρα στον ευνηδιασμό οι Rattlers με τον Μπούλιο που τη δίνει στον Ζαχαριόγλου. Ζαχαριόγλου στο Βασίλη Στούπα. Βασίλη Στούπα στο shoot. Κωνσταντίνο Στούπα στο rebound δεν τα καταφέρνει. Και τώρα ο Στεργίου κερδίζει ένα φάουλ. Έξυπνο φάουλ από τους Rattlers. Δεν αφήνουν το Στεργίου να τρέξει στον ευνηδιασμό. Όλοι ξέρουν όταν ξεκινήσει το coast to coast είναι φωνικός. Ο Στεργίου κάνει την επαναφορά από το πλάι, την δίνει στον Κυριακίδη. Ο Κυριακίδης βλέπει ότι είναι μόνος του αλλά δεν θα πάει σε κάποιο shoot. Μπαίνει μέχρι μέσα και δίνει την μπάσα στον Παπαδόπουλο. Airball. Και τώρα στον ευνηδιασμό οι Rattlers. Κακή πάσα εδώ από τον Πούλιο. Βήματα από τον Στούπα Βασίλη. Άτυχοι οι Rattlers. Είχαν την ευκαιρία εδώ να αυξήσουν τη διαφορά κι άλλο. Δεν έγινε. Έγινε όμως το λάθος που έδωσε την μπάλα πίσω στα χέρια των Sugar Daddies, οι οποίοι τώρα με τον Παπαδόπουλο και τον Τζουμάνη θα ξεκινήσουν μια νέα επίθεση. Τζουμάνης δίνει στον Κυριακίδη. Ο Κυριακίδης είναι μόνος του, δεν το σκέφτεται ξανά και πετυχαίνει ένα τρίποντο που τους βάζει και πάλι μπροστά στο σκορ. 19-21 μπροστά η Sugar Daddies. Λάθος τώρα εδώ από τον Πούλιο. Ο Κυριακίδης θα κλέψει και θα τελειώσει εύκολα για να κάνει το 19-23. Παγωμάρα και δεύτερο σερί λάθος εδώ για τους Rattlers. Δεν θα το πληρώσουν. Κακές επιλογές στις τελευταίες επιθέσεις από τους Rattlers. Και τώρα με τον Κυριακίδη ξανά οι Sugar Daddies θα προσπαθήσουν να αυξήσουν κι άλλο τη διαφορά. Βρίσκει το Σίσκο μόνο του που θα πατήσει αλλά θα χάσει αυτό το σουτ. Ο Πούλιος έχει την μπάλα και ψάχνει. Κάνει το λάθος. Τέταρτη χαμένη επίθεση σερί για τους Rattlers που δείχνουν μετά το 19-18 να έχουν στερεύσει από ιδέες. Τζουμάνης παίρνει το σκρίνα το Σίσκο. Πατάει για 2. Άστοχος. Το rebound όμως είναι εκεί ο Στεργίου για να το μαζέψει και δίνει στον Κυριακίδη. Ο Κυριακίδης θα πάει στο 1 εναντίον 1 με τον προσωπικό του αντίπαλο. Τον αδειάζει, δίνει την πάσα στον Τζουμάνη. Είναι κακή η πάσα που θα κάνει ένα τρίποντο στη λήξη του χρόνου και θα κάνει το 19-26. Βλέπουμε εδώ τον προπονητή το Rattlers να ζητάει time out. Κάτι πρέπει να αλλάξει μετά από αυτό το time out. 1 και 40
πριν το τέλος για, τους, για το... Για, το, για να φτάσουμε στο δεύτερο ημίχρονο, στο διάλειμμα για το δεύτερο ημίχρονο, με συγχωρείτε. Πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε. Έτοιμοι για τη συνέχεια της δεύτερης περίοδου. 1:40 για το φινάλε της. Ο Κωνσταντίνος Τούπας μπαίνει μέχρι μέσα, δεν τα καταφέρνει. Και τώρα με τον Παπαδόπουλο, ενορχιστρωτή, ξεκινάει η αντεπίθεση των Sugar Daddies. Ο Παπαδόπουλος δεν το σκέφτεται, ήταν μόνος του και σουτάρει ένα τρίποντο. Μαζεύει το rebound ο Φωτιάδης. Και τώρα ο Δημήτρης Τούπας θα πάει να οδηγήσει την ομάδα του στο να μειώσει τη διαφορά. Μια τρίπλα πίσω από τη μέση και ένα τρίποντο. Άστοχο. Rebound από τον Παπαδόπουλο. Στεργίου. Κατεβάζει. Παραλίγο να κλέψει εδώ ο Φωτιάδης. Ο Στεργίου όμως ήταν έξυπνος και πρόλαβε και μάζεψε. Σίσκος έχει την μπάλα. Ζητάει το screen από την εξωτερική για να πατήσει και να σουτάρει. Άστοχο. Ο Κυριακίδης πήγε να μαζέψει το rebound. Την μπάλα τελικά όμως καταλήγει από τα χέρια του Κωνσταντίνου Στούπα out. Και η κατοχή είναι και πάλι για τους Sugar Daddies. Οι οποίοι θα κάνουν την επαναφορά με τον Παπαδόπουλο. Κυριακίδης πάει να μπει από αριστερά, βρίσκει το Σίσκο, no look. Ο Σίσκος μπαίνει από την εξωτερική, δεν τα καταφέρνει, το χάνει. Και τώρα στον ευνηδιασμό με τον Κωνσταντίνο Στούπα, οι Rattlers ψάχνει τις επιλογές του. Ο Βασίλης Στούπας είναι μόνος του. Μπαίνει μέχρι μέσα και δεν καταφέρνει να τελειώσει τη φάση άλλη μια φορά. Ίσως δεν τη βρήκε έτσι όπως θα ήθελε στο ταμπλό. Ο Στεργίου ζήτησε την μπάλα, ο συμπαίκτης δεν την έδωσε. Θέλει να πάει σε πιο αργή επίθεση. Δεν μένει πολύ στενός για να τελειώσει το δεκάλεπτο. Κάνει όμως ένα λάθος και τώρα έχουν την ευκαιρία και πάλι οι Rattlers να τελειώσουν. Ο Δημήτρης Στούπας τελειώνει τη φάση και κάνει το 21-26. Ο Τζουμάνης την επαναφορά τη δίνει στο Σίσκο. Σίσκος περνάει τον προσωπικό του αντίπαλο, πατάει για τρεις και το χάνει. Δεν πρόλαβαν εδώ οι Rattlers. Τέλος της δεύτερης περίοδου, ημίχρονο στο κλειστό γυμναστήριο του ΒΑΟ. Πάμε για ένα διάλειμμα, τη διακοπή του ημίχρονου και επιστρέφουμε. Έτοιμος. Και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο. Sugar Babes με Rattlers. Sugar Babes, Sugar Daddies, συγγνώμη. Άστοχη, άστοχη Sugar Daddy. Ο Κωνσταντίνος Στούπας πάει μέχρι μέσα, δεν τα καταφέρνει. Στον ευνηδιασμό η Sugar Daddy. Άμυνα ο Βασίλης Στούπας. Καλή άμυνα. Δεν καταφέρνουν να βάλουν καλά τη Sugar Daddy. Διατηρούν την κατοχή. Ένα rebound από το Φωτιάδη και τη δίνει στον Κωνσταντίνο Στούπα που ψάχνει το Δημήτρη Στούπα. Ο Δημήτρης τη δίνει στο Βασίλη Στούπα. Έρχονται για σκρίνη οι συμπαίκτες του. Ο Δημήτρης Στούπας για λίγο το σκέφτηκε. Ένα τρίποντο καλό ήτανε, αλλά άστοχο. Τελικά. Και τώρα στον ευνηδιασμό με τον Κυριακίδη, ο Sugar Daddy. Αλλά η άμυνα βγήκε κι άλλη μια φορά από τους Rattlers. Ο Τζουμάνης, ένα side step shoot. Όχι, ούτε τώρα. Οι Rattlers βγαίνουν στην αντεπίθεση. Ο Στούπας έχει την μπάλα. Παίρνει το screen. Θα ψάξει τις επιλογές του. Κάνει ένα λάθος εκεί. Και θα το τιμωρήσουν αυτό το λάθος του Sugar Daddy. Δημήτρη Στούπα. Μπαίνει μέχρι μέσα. Δεν ήταν καλό. Εσίδης. Φάουλ εδώ από τον Κωνσταντίνο Στούπα.
υπερβολές. Ο Κεσίδης. Μία στις μία. Και θα βάλει, θα χάσει την δεύτερη, συγγνώμη. Ο Στίκος τώρα παίζει διπλό screen. Δίνει την μπάλα στο Σιαμάτρα. Ο Σιαμάτρας ψάχνει. Δεν βρίσκει συμπαίκτη, βρίσκει όμως τελικά το Στίκο που είναι μόνος του στη γραμμή των 6.75 και θα στέλνει μέσα. Τρεις πόντι. Τρίτο τρίποντο του Διονύση Στίκου σήμερα. Behind the back από τον Κεσίδη στον Κυριακίδη. Ο Κυριακίδης το σκέφτηκε, τελικά τη δίνει στον Τζακυρίδη. Κλέβουν την μπάλα οι Rattlers και τώρα ο ευνηδιασμός με τον Διονύση Στίκο. Αργή. Φάουλ από τους Sugar Daddies. Δεν θα αφήσουν τους Rattlers να, να βγάλουν αυτή την αντεπίθεση. Θα βγουν αλόβητοι. Τουλάχιστον προς το παρόν. Ο Στίκος έχει την μπάλα. Βλέπει τον Κωνσταντίνο Στούπα. Κωνσταντίνο Στούπας. Βλέπει τον Βασίλη Στούπα. Κάνει όμως ένα φτηνό λάθος. Βασίλης Στούπας. Πατάει για τρεις. Ναι! Ο Βασίλης Στούπας. Ένα τρίποντο ευνηδιασμό. Και το σκορ 27-29. Και Σίδης κερδίζει το φάουλ. Ήταν όμως χαμηλά από ό,τι λέει ο διαιτητής. Κυριακίδης έχει την μπάλα, μπαίνει από αριστερά, από εκείνη αγαπημένη του θέση, το χάνει όμως. Τσακυρίδης παίρνει το rebound. Φάουλ εδώ από το Σιαμάτρα, δεν θα τον άφηνε να σηκωθεί έτσι εύκολα. Η επαναφορά θα γίνει από την baseline. Ο Παπαδόπουλος πηγαίνει για να δώσει την πρώτη πάσα. Θα κάνει την αρχή του παιχνιδιού ξανά. Και Σίδη, Κυριακίδη, συγγνώμη, από αριστερά ένα φλότερ με τα αριστερό. Και 27-31 το σκορ. Στίκος κατεβάζει. Πούλιος. Πούλιος ψάχνει το συμπαίκτη του. Δημήτρης Στούπας. Ποστάρι. Βρίσκει το Στίκο. Στίκος για τρεις. Ναι! Μπαν! Άλλο ένα τρίποντο από τον Στίκο. Δύο σερί. Ο Στίκος είναι ο πολυτιμότερος παίκτης για τους Rattlers σήμερα. Αυτός τους έχει κρατήσει στα δύσκολα μέσα στο παιχνίδι και αυτός τους έφερε στον ένα πόντο απόσταση. Βήματα εδώ έκαναν οι Sugar Daddies. Η μπάλα είναι για τους Rattlers. Ο Πούλιος δίνει στο Στίκο. Άλλη μια επίθεση, το Rattlers ξεκινάει. Ο Πούλιος ψάχνει τον Δημήτρη Στούπα. Κακό σούτ εκεί πέρα. Βιαστικό και κάνει και το φάουλ. Πολύ, πολύ άτυχη σειρά γεγονότων. Πολύ άτυχη σειρά γεγονότων εδώ για τον Δημήτρη Στούπα που έκανε και κακό σούτ, έκανε και το φάουλ. Ο προπονητής θα προχωρήσει σε αλλαγή. Και μπαίνει μέσα ο Κυπαρίσης. Ο Ζαχαριόγλου. Τσακυρίδης. Ή Τσακύρης. Τσακυρίδης μάλλον. Κάνει ένα fade away που δεν θα καταλήξει μέσα και δίνει τώρα την ευκαιρία στο Βασίλη Στούπα να κάνει την ανατροπή. Σιαμάτρας.
Στο Βασίλη Στούπα, Βασίλη Στούπας. Μπαίνει μέχρι μέσα. Και κάνει τα βήματα. Δυστυχώς έκανε double jump. Δεν υπολόγισε σωστά. Κόντραρε στο σώμα του αντιπάλου του. Και οδηγήθηκε στο να κάνει αυτά τα βήματα. Και σίδει στο Τζουμάνι. Τζουμάνις πάει στο 1v1. Παπαδόπουλος ξανακοιτάει το Τζουμάνι, αλλά δεν του τη δίνει. Πάει να το κάνει μόνος του. Και το χάνει. Και τώρα έχουν την ευκαιρία να βγουν οι Ράτλερ στον ευνηδιασμό. Με τον Πούλιο. Ο Πούλιος πηγαίνει μέχρι μέσα. Πατάει. Κάνει κάτι με τα μπλο. Ένα σουτ με τα μπλο. Τώρα όμως ήρθε η σειρά του Κισίδη να τρέξει. Χάνουν το καλάθι οι Sugar Daddies, αλλά δεν παίρνουν το rebound. Οι Rattlers 30-33. 30-33 το σκορ. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα. Ξεκίνησε το παιχνίδι. Στίκος έχει την μπάλα. Τη δίνει στον Κωνσταντίνο Στούπα. Κωνσταντίνος ψάχνει το συμπαίκτη του. Φωτιάδης ελέγχει και δίνει στον Πούλιο. Ο Πούλιος ξαναβρίσκει το Φωτιάδη. Ο Φωτιάδης μπαίνει μέχρι μέσα. Τελειώνει τη φάση, αλλά ο διαιτητής λέει βήματα. Πιθανότατα ήτανε. Άτυχη στιγμή εδώ για το Φωτιάδη. Γιατί ήταν ωραίο το καλάθι. Κυριακίδης είναι μόνος του στην κορυφή και δεν διστάζει. Οπλίζει, αλλά είναι άστοχος. Είχε την ευκαιρία εδώ να πάει τη διαφορά στους 6 πόντους, αλλά τελικά η διαφορά παρέμεινε η ίδια. 30-33. Ο Στίκος έχει την μπάλα. Οι Rattlers προσπαθούν να κάνουν το comeback εδώ. Την μπάλα στο Φωτιάδη, ο Στίκος είναι μόνος του. Επιχειρεί το τρίποντο, άστοχος. Και τώρα στον ευνηδιασμό οι Sugar Daddies. Τάπα! Τάπα από το Στίκο, αλλά κάνουν το λάθος ξανά οι Rattlers. Και οι Sugar Daddies δεν θα τους τη χαρίσουν άλλη φορά. 30-35 το σκορ, φθηνό λάθος από τους Rattlers. Το τιμώρησαν οι Sugar Daddies. Πούλιος μπαίνει μέχρι μέσα, πατάει από την προσωπική και βάζει ένα όμορφο καλάθι. 32-35. Τώρα την μπάλα έχει ο Κυριακίδης. Κυριακίδης στο Σίσκο, Σίσκο στον Τσακυρίδη. Τσακυρίδης, ένα εύκολο καλάθι για τα δεδομένα του. 32-37, Στίκος ξανά τώρα. Οι Rattlers πρέπει να βρουν λύσεις και σύντομα. Πούλιος βρίσκει τον Κυπαρίση. Κυπαρίσης δεν μπορεί να τελειώσει. Και τώρα με τον Τσακυρίδη στον ευνηδιασμό. Η Sugar Daddies. Σίσκος, ούτε τώρα επιχειρεί το τρίποντο, πάει μέχρι μέσα, πάλι από το Φωτιάδη. Ευκαιρία να αυξήσουν κι άλλο τη διαφορά με δύο βολές οι Sugar Daddies. Στις μία βολές ο Σίσκος. 32-38 το σκορ. Χάνει τη δεύτερη. Κυπαρίσης παίρνει το rebound. Και τώρα στον ευνηδιασμό οι Rattlers τη δίνει στο Κυπαρίση. Ο Κωνσταντίνος, Δημήτρης Στούπας, Φωτιάδης γυρνάει παρα... τελειώνει, δεν τελειώνει τη φάση. Rebound, λάθος ο Φωτιάδης. Τη δίνει στο Σίσκο και τώρα είναι 5 εναντίον 3. Τρίποντο, κακή επιλογή από τους Sugar Daddies. Ευτυχώς γλίτωσαν τα χειρότερα. Γλίτωσαν τα χειρότερα οι Rattlers. Και τώρα με τον Κωνσταντίνο Στούπα πάνε να μειώσουν τη διαφορά, δεν τα καταφέρνουν. Είναι 3 εναντίον 1. Καλάθι και φάουλ από τους, δυστυχώς για τους Rattlers.
Δυστυχώς για τους Rattlers η διαφορά πλέον είναι στους 8. Με δυνατότητα να γίνουν 9 οι πόντοι, αν επιτύχει την βολή ο Τσακυρίδης. Χάνει τη βολή, μαζεύει το rebound ο Βασίλης Τούπας. Λάθος εδώ. Λάθος εδώ. Ένα turn around, άστοχο, από τον Τζακυρίδη. Και φάουλ μετά. Η μπάλα για τους Rattlers είναι από το πλάι. Η μπάλα τώρα έχει ο Δημήτρης Στούπας, κερδίζει το φάουλ. Κυριακίδης ξανά με την μπάλα. Άλλη μια επίθεση που περνάει από τα χέρια του πρώτα. Δίνει την μπάσα στον Τζακυρίδη. Τζακυρίδη στο post. Προσπαθεί, δεν θα καταφέρει να τελειώσει. Μαζεύει όμως το rebound το συμπαίκτης του, ο Κυριακίδης. Κάνει ένα κακό φλότερ, όμως ο Τζακυρίδης είναι εκεί και μαζεύει για να πάει τη διαφορά στους 9, στους 10 πόντους, συγγνώμη. Στούπας κάνει την προσπάθεια, δεν θα τα καταφέρει. Δημήτρης Στούπας κερδίζει το φάουλ. Έχουμε αλλαγή. Ο Κωνσταντίνος Στούπας βγαίνει και στη θέση του μπαίνει ο Δημήτρης Καμάτρας. Κυριακίδης. Είδαμε πριν τον Κυπαρίσι να βγάζει μία στις δύο βολές. Ο Κυριακίδης τώρα παίρνει το screen από αριστερά. Πηγαίνει από τον κεντρικό διάδρομο στα αριστερά, περνάει. Δεν καταφέρει να τελειώσει. Δύο βολές όμως είναι. (22) δευτερόλεπτα που μένουν ακόμα για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Χάνει την πρώτη ο Κυριακίδης. Χάνει και τη δεύτερη. Την μπάλα για τους Rattlers. Ο Στίκος. Έκανε τον drive ο Στούπας και κέρδισε ένα φάουλ που θα τον οδηγήσει στη γραμμή της φιλανθρωπίας και θα έχει την ευκαιρία με δύο βολές να μειώσει τη διαφορά ακόμα και στους 7 πόντους. Μέσα η πρώτη. Άστοχη η δεύτερη.
δούμε. Θα πάνε σε μια καλή επαναφορά. Θα προσπαθήσουν να βγάλουν για σουτ το σουτέρ τους. Τρίποντο από τον Δημήτρη Στούπα. Δεν καταλήγει μέσα. Έτοιμοι για την έναρξη της τέταρτης περίοδου. Η επαναφορά θα γίνει με τον Βασίλη Στούπα. Τη δίνει στον Κωνσταντίνο Στούπα. Πούλιος το σκέφτεται, διστάζει, πατάει τελικά την προσωπική. Άστο. Οι Ράπλερς θα πρέπει να προσπαθήσουν να μπουν άμεσα στο παιχνίδι, γιατί ο χρόνος τελειώνει. Μια κακή προσπάθεια εδώ από τον Τζακυρίδη με αμυντικό πάνω του. Πούλιος, απίστευτη πάσα πίσω από τη μέση. Βγάζει τον Κωνσταντίνο Στούπα μόνο του, αλλά αυτός θα μπει μέχρι μέσα και θα τελειώσει ακόμα πιο όμορφα. Θα σερβίρει την μπάλα στο καλάθι. Τελείωμα κλάση. Και Σίδη, παραλίγο να χάσει την μπάλα από τον Στούπα. Δεύτερη φορά, πόδι, λάθος από τον Κεσίδη. Πολύ καλή άμυνα εδώ για τους Rattlers. Και τώρα την μπάλα έχει ο Κωνσταντίνος Στούπας. Βρίσκει ξανά τον Βασίλη που θα πατήσει για τρεις. Airball. Κακό σουτ από τον Βασίλη Στούπα. Για την ευκαιρία εδώ να μειώσει. Εδώ παραλίγο να γίνει το λάθος από τον Γκαρντάντης. Ο Τζουμάνης έχει την μπάλα. Τη δίνει στον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλο στον Τζακυρίδη. Τζακυρίδης προσπαθεί να γυρίσει και κάνει. Κερδίζει το φάουλ από τον αντίπαλό του. Και στον Καρντάντη στην επαναφορά με τον Παπαδόπουλο. Ο Στούπας Βασίλης καταφέρνει να κλέψει, αλλά δεν κρατάει την κατοχή. Και η μπάλα είναι ξανά για τον Σούγκαρ Ντάντης. Παπαδόπουλος στην επαναφορά ξανά για τον Σίσκο. Σίσκος παίρνει το σκριν, κοιτάζει το καλάθι, τελικά τη δίνει στον Τσακυρίδη. Τσακυρίδης πατάει για τρεις. Άστοχο, rebound από τον Πούλιο. Ο Πούλιος τώρα στον ευνηδιασμό. Κακή πάσα από τον Πούλιο. Η μπάλα ξανά για τον Σούγκαρ Ντάντης. Σίσκος πάει από την baseline. Τη δίνει στον Τσακυρίδη. Τσακυρίδης ψάχνει και βρίσκει τον Κεσίδη. Κεσίδη σκέφτεται. Βλέπει το Σίσκο μόνο του. Περιμένει όμως να πάρει θέση ο Τσακυρίδης. Ο Τσακυρίδης βλέπει το Σίσκο μόνο του. Σίσκος άστοχος. Πούλιος τον ευνηδιασμό τη δίνει στο Δημήτρη Στούπα. Δημήτρη Στούπας μια καλή πάσα, έξυπνη. Αλλά μπερδεύτηκαν εδώ οι παίκτες των Rattlers. Ένα ωραίο καλάθι με ταμπλό από τον Τσακυρίδη. Πούλιος. Στούπας για τρεις, άστοχος. Τσακυρίδη στο rebound. Τζουμάνης. Τζουμάνης επιχειρεί για τρεις και το χάνει. Τώρα τρέχει στον ευνηδιασμό ο Πούλιος. Πατάει από την προσωπική και βάζει ένα ωραίο όμορφο ατομικό καλάθι. Παπαδόπουλος πάει να περάσει τον προσωπικό του αντίπαλο.
Δεν θα καταφέρει να τελειώσει τη φάση, θα καταφέρει όμως να πάρει το φάουλ που θα τον οδηγήσει στη γραμμή της φιλανθρωπίας και θα του δώσει την ευκαιρία να ξαναπάει τη διαφορά στους 8. Τρέχει στον ευνηδιασμό. Ο Πούλιος βγαίνει μόνος του. Ψάχνει. Δεν θα καταφέρει να τελειώσει. Παίρνει όμως το rebound από τον εαυτό του. Δίνει πάσα στο Βασίλη Στούπα που γυρίζει εκεί ανάμεσα από δύο και δεν καταφέρνει όμως να τελειώσει τη φάση. Κρίμα για την προσπάθεια. Ήταν πολύ όμορφη προσπάθεια. Επιθετικό εδώ. Ξεκίνησε το παιχνίδι. Πούλιος, μια έξυπνη πάσα. Το Δημήτρη Στούπα που δίνει στον άλλο Δημήτρη Στούπα. Κάνουν όμως λάθος και δίνουν την ευκαιρία για ευνηδιασμό του Sugar Daddy και του Τσακυρίδη. Δεν καταφέρει να τελειώσει τη φάση. Βρίσκει όμως μόνο του το Σίσκο. Ο Κεσίδης που πήρε την πάσα από το Σίσκο πάει μέχρι μέσα, αλλά τελικά έκανε βήματα. Στίχος. Είναι μόνος του. Το σκέφτεται. Κατάφερε να τελειώσει τη φάση. Ξανά οι Rattlers με τον Μπούλιο που πάει μέχρι μέσα. Δεν θα τελειώσει όμως. Ο Παπαδόπουλος θα μαζέψει και θα ξεκινήσει ξανά μια νέα επίθεση για την ομάδα του. Προσπαθεί να πάει μέχρι μέσα, βγάζει μια έξυπνη πάση στον Τσακυρίδη. Τσακυρίδης πάλι δεν θα καταφέρει να τελειώσει. Δημήτρης Στούπας. Καλάθι. 40-44. Και επιστρέφουμε για τα τελευταία 4 λεπτά του παιχνιδιού. Ευκαρπία Rattlers εναντίον Sugar Daddies. Για τους Sugar Daddies μέσα είναι ο Παπαδόπουλος, ο Τζουμάνης, ο Κυριακίδης, ο Στεργίου και ο Τσακυρίδης, ενώ για τους Rattlers είναι ο Βασίλης Στούπας, ο Κωνσταντίνος Στούπας, ο Διονύσης Στίκος, ο Δημήτρης Στούπας και ο Δημήτρης Καμάτρας. Είναι μόνος του Στεργίου τώρα και επιχειρεί ένα τρίποντο, δεν θα το κάνει.
δεν θα το βάλει βασικά. Και τώρα στον ευνηδιασμό ο Βασίλης Στούπας βρίσκει την εύκολη πάσα στον Κωνσταντίνο Στούπα και μειώνει στους δύο. Τζουμάνης, για να δούμε, έχουν απάντηση οι Sugar Daddies. Πάει στο 1-1, ζητάει screen από τον Τσακυρίδη. Ο Τσακυρίδης ρολάρει, δεν μπορεί όμως κατευθείαν. Δίνει ξανά στον Τζουμάνη, ο Τζουμάνης θα πατήσει για 3. Άστοχος, το rebound ποιος? Το παίρνει ο Κυριακίδης. Κυριακίδης γυρίζει την μπάλα. Έχει ο Τσακυρίδης τώρα. Τον έχει όμως λοκάρει. Δεν κατάφερε ο Τσακυρίδης να τελειώσει τη φάση και στο rebound τελικά η μπάλα κατέληξε και πάλι στα χέρια των Sugar Daddies. Τσουμάνης πατάει, το χάνει και τώρα έχουν την ευκαιρία οι Rattlers. Έχουν την ευκαιρία να ισοφαρίσουν. Δημήτρης Στούπας. Φέρετε εδώ να χτύπησε ο παίκτης τον Sugar Daddies. Το σηκώνουν εδώ οι παίκτες των Rattlers. Δύο και 43 για τη λήξη του παιχνιδιού. Τζουμάνης. Τζουμάνης έχει την μπάλα. Βλέπει τον Κυριακίδη στα αριστερά. Δεν θα του δώσει όμως. Την ξαναγυρίζει στον Τσακυρίδη. Ο Τσακυρίδης παραλίγο να χάσει την μπάλα. Τζουμάνης. Τζουμάνης σκέφτεται, ζητάει σκρίνα από αριστερά. Τελικά κόβει ο Δημήτρης Στούπας με φάουλ εδώ. Και η μπάλα ξανά για το Sugar Daddies. Ο χρόνος ανανεώνεται στα 14 δεύτερα. Παπαδόπουλος παίρνει την μπάλα την επαναφορά. Πηγαίνει μέχρι μέσα. Βλέπει μόνο το Στεργίου. Ο Στεργίου θα πατήσει για 3. Άστοχος ο Στεργίου. Η μπάλα είναι για τους Rattlers. Άλλη μια ευκαιρία για τους Rattlers να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα. Επαναφορά ο Δημήτρης Στούπας. Τη δίνει στον Διονύση Στίκο. Ο Στίκος βρίσκει το Βασίλη Στούπα. Βασίλη Στούπας. Έδωσε στον Δημήτρη Στούπα. Δημήτρη Στούπα στο Στίκο. Στίκος τη δίνει στον Δημήτρη. Παραλίγο το λάθος. Διονύσης. Στίκος έδωσε στον Βασίλη Στούπα που έκανε το λάθος. Και τώρα βγάζουν τον ευνηδιασμό οι Sugar Daddies. Έχουν την ευκαιρία να τελειώσουν τη φάση. Τζουμάνης. Κακή επιλογή. Και τώρα οι Rattlers τρέχουν το παιχνίδι με τον Στίκο. Ο Στίκος τη δίνει στον Κωνσταντίνο Στούπα. Ο Κωνσταντίνος Στούπας πατάει για 3. Ναι! Bang! 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 Τρίποντος ευνηδιασμός από τον Κωνσταντίνο Στούπα. Απίστευτα πράγματα. Ανατροπή για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ μετά από 2 ολόκληρα δεκάλεπτα οι Rattlers. Για να δούμε. Απίστευτο παιχνίδι. Τάπα εδώ. Και τώρα στον ευνηδιασμό ξανά οι Rattlers. Που η πάσα τον Κωνσταντίνο Στούπα. Κακή. Ο Δημήτρης Στούπας κόβει έξυπνα. Δεν θα άφηνε να πάνε στον ευνηδιασμό οι Sugar Daddies. Όμως θα τους στείλει στις βολές. Τελικά δεν είναι βολές. Λάθος του ρέφερι. Είναι πλάγιο. Απίστευτο καλάθι πραγματικά στον ευνηδιασμό από τον Κωνσταντίνο Στούπα. Αυτό το σούτ ήταν σαν μάνα εξ ουρανού. Ψάχνανε μια λύση και τη βρήκανε στο πρόσωπό του. Οι Rattlers. Χάνει το καλάθι ο Κυριακίδης. Και τώρα οι Rattlers έχουν την ευκαιρία να αυξήσουν τη διαφορά και ίσως να κερδίσουν το παιχνίδι. Τρίποντος ευνηδιασμός από τον Βασίλη Στούπα. Λάθος επιλογή θεωρώ. Και τώρα άλλο ένα φάουλ από τους Rattlers. Στον Κυριακίδη αυτή τη φορά. Και είναι βολές.
53 δευτερόλεπτα για τη λήξη του μάτς. Ο Κυριακίδης είναι στις βολές, στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Χάνει την πρώτη. Για να δούμε από τι μέταλλο είναι φτιαγμένος ο Κυριακίδης. Καταφέρει να φέρει το μάτς στα ίσα. Κυριακίδης τι χάνει. Αλλά η μπάλα είναι για τους Rattlers. Οι Rattlers έχουν την ευκαιρία άλλη μια φορά να κλειδώσουν το μάτς. Η μπάλα μπαίνει μέσα. Ο Κωνσταντίνος Τούπας εκεί τώρα. Και βρίσκει το Δημήτρη. Και κερδίζει, κερδίζει το φάουλ και δύο βολές και έχει την ευκαιρία να αυξήσει τη διαφορά στους τρεις πόντους. Ο Δημήτρης Τούπας στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Σουτάρει την πρώτη. Μέσα. Κρύο αίμα. Σουτάρει τη δεύτερη. Μέσα και η δεύτερη. Απίστευτη ψυχραιμία από τον Δημήτρη Στούπα. Και τώρα οι Rattlers πρέπει να βγάλουν αυτή την άμυνα για να κερδίσουν το παιχνίδι. Ο Τζουμάνης περνάει, πάει μέχρι μέσα. Φάουλ εδώ το Rattlers στο Τζουμάνη. Ο Τζουμάνης θα πάει στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Έχει την ευκαιρία να μειώσει και να δώσει μια ανάσα στην ομάδα του και μια ευκαιρία στο να ξαναπάει το παιχνίδι στην ισοπαλία και ίσως και να το κερδίσουν. Ετοιμάζεται ο Τζουμάνης για την πρώτη βολή. Παίρνει ανάσα. Σουτάρει. Άστοχη! Άστοχη η πρώτη βολή από τον Τζουμάνη. Δεύτερη βολή από τον Τζουμάνη. Είναι άστοχη και αυτή. Το rebound ο Δημήτρης Τούπας. Και τώρα χάνει την μπάλα. Αλλά την παίρνει ξανά. Τσακυρίδης. Ο Στίκος βρίσκει τον Βασίλη Στούπα που τρέχει στον ευνηδιασμό. Και τελειώνει. Τελειώνει τη φάση και ίσως και το παιχνίδι. 5 πόντι διαφορά. 19 δευτερόλεπτα, 18 δευτερόλεπτα μένουνε. Reverse από τον Παπαδόπουλο. Βήματα, βήματα. Οι Rattlers έχουν την ευκαιρία να κάνουν μια τεράστια νίκη. 15 δευτερόλεπτα χωρίζουν τους Rattlers από ένα μικρό θίαμβο. Δημήτρης Τούπας περνάει, κατεβάζει. Ψάχνει, κάνει μια φάση που δεν πειράζει, άστοχο, 3 δευτερόλεπτα, 2 βολές, αλλά πλέον μοιάζει ασήμαντο. 1 δευτερόλεπτο μένει, αλλά το μάτς ουσιαστικά έχει κρυθεί. 49-44 οι Rattlers, το μόνο που μπορούν να κάνουν πλέον οι Sugar Daddies είναι να μειώσουν τη διαφορά, ώστε να έχουν την ευκαιρία στο επόμενο μάτς να αντιστρέψουν το εις βάρος του σκορ. Ο Σίσκος ετοιμάζεται να σουτάρει. Μία στις μία. Μέσα. Two points. Σίσκος. Κρύο αίμα κι αυτός. Έληξε. Οι Rattlers έκαναν μια απίστευτη νίκη σήμερα στο κλειστό γυμναστήριο του ΒΑΟ. Από όλους εμάς εδώ στο μπασκετάκι, καλό σας βράδυ.